πάλμα 13,6% σημείωσε η μετοχή της γνωστής επωνυμίας ρούχων Ralph Lauren, με τους επενδυτές να χειροκροτούν την απόφαση της εταιρείας να προσλάβει τον Στέφαν Λάρσον ως νέο διευθύνοντα σύμβουλο μετά και την αποχώρηση του ιδρυτή της Ralph Lauren. Η συγκεκριμένη επιλογή φαίνεται ότι δεν έγινε τυχαία, καθώς ο 40χρονος Σουηδός Λάρσον, πρόεδρος της αλυσίδας ένδυσης Old Navy, θυγατρικής της Gap, κατάφερε μέσα σε 3 μόλις χρόνια να αυξήσει σημαντικά τα κέρδη της εταιρείας που διοικούσε. Το γεγονός όμως ότι ο νέος πρόεδρος προέρχεται από τον χώρο λιανικού εμπορίου, ο οποίος έρχεται σε αντίθεση με τα υψηλής γραπτικής ρούχα της Ralph Lauren, έχει προβληματίσει τον κλάδο. Αρκετοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι ο επί 15 χρόνια γρήγορος λιανοπολιτής μόδας στη γνωστή εταιρεία ρούχων H&M δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις της Ralph Lauren, η οποία αριθμεί πάνω από 48 χρόνια παρουσίας στον χώρο της πολυτελούς ένδυσης. Σύμφωνα με δημοσίευμα του MarketWatch, ο Howard David Deutsch, επικεφαλής της συμβουλευτικής και επενδυτικής τραπεζικής εταιρείας εμπορίου David Deutsch & Associates, δήλωσε ότι η Ralph Lauren επιχειρηματικά δράσει έναν πολύ συγκεκριμένο και ιδιαίτερο χώρο, σημειωτέων ότι ακόμα και τα επώνυμα T-shirts είναι υψηλής ποιότητας, ενώ τόνισε ότι ο Λάρσον δεν έκανε και τόσο εξαιρετική δουλειά στην Gap. Από την άλλη, οι αναλυτές της Nomura βλέπουν με καλό μάτι τη συγκεκριμένη επιλογή, λέγοντας ότι ο Λάρσον κατάφερε να αυξήσει τις πωλήσεις της Old Navy κατά 1 δισεκατομμύρια δολάρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μετοχές της Ralph Lauren έχουν κάνει βουτιά 37% αυτό το χρόνο, ενώ τα κέρδη της έχουν απογοητεύσει τους επενδυτές τα τελευταία τετράμινα.